Φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8 για μια μισή ώρα με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο, κυρίως στο ντέρμπι το οποίο πήρε ο Παναθηναϊκός με 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, το διπλό της ΑΕΚ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά και όλη την τρέχουσα αγωνιστική. Να πω ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και στο Facebook, στην σελίδα Νίκος Αλέφαντος, όπου μπορείτε να στέλνετε απορίες, ερωτήματα και λοιπά. Να δούμε τώρα εμείς τα αποτελέσματα συνοπτικά από την 22η αγωνιστική, εσείως 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Έχουμε λοιπόν την 20η. Θα πάμε επόμενη αγωνιστική. Πού θα πάμε? Λοιπόν, είπαμε 22η αγωνιστική, 4 πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Βόλος Λαμία 1-0, Όφι ΑΕΛ 0-0, Ολυμπιακός Ξάνθη 3-1, Άρης Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Πανετολικός 2-1, Ατρόμητος ΑΕΚ 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Είχαμε αλλαγή και στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην πρώτη θέση με 54. Στο πλην 2 είναι ο ΠΑΟΚ με 52. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ είναι στους 41. Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 37. Ο Άρης έχει 32. Η μάχη γίνεται κυρίως για την έκτη και τελευταία θέση που οδηγεί στα play-off. Ο Όφι έχει 28, η Ξάνθη 27, ο Ατρόμητος 26. Και από εκεί πέρα ΑΕΛ 25, Αστέρας Τρίπολης 25, Βόλος 25, Λαμία 24 και συμμάχη της ουράς 13. Η βαθμή του Πανετολικού 9 για τον Πανιούνιο που ξεκίνησε και με πλην 6. Η επόμενη αγωνιστική έχει ακόμα ένα ντέρμπι, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Πανιούνιος Ξάνθη, Λαμία ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης Άρης, Ατρόμητος Ολυμπιακός, ΠΑΟ Κόφι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Πανετολικός Βόλος. Λοιπόν, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιαννάκη μου. Είχε πρίξει. Και εκείνο που μου άρεσε πολύ ήταν πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Με το Δόνι. Ναι. Έκανε πολύ καλή δουλειά, πολύ μεγάλη νίκη. Καθαρή, σπαθάτη. Με κόσμο πολύ στο γήπεδο. Με πάρα πολύ κόσμο και πολύ καλά οργανωμένος ο Παναθηναϊκός. Με ταχύτητα, με όλα, έναν ξεχαρβαλωμένο, διαλυμένο παοκίδα. Ένα προπονητή πιστεύω ότι απαράδεκτος. Δηλαδή λάθη επί λαθών. Ένας Παναθηναϊκός οργίαζε. Και δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος αυτός ο ΠΑΟΚ. Τέτοιο ΠΑΟΚ δεν τον έχω δει ποτέ στη... Θα μας πει ο Κώστας αργότερα ότι υπάρχει θέμα Φερέιρα, υπάρχει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ πλέον. Κανονικά για μένα έπρεπε να φύγει κατευθείαν. Δεν έχει να σου δώσει τίποτα άλλο. Και να σταθούμε αυτό και... που έπαθε χτες, Γιάννη, ναι, ήταν πατατράκ. Διάλυση. Δεν είναι προπονητής, δηλαδή. Δεν άπησε ούτε με την Μπαρτζελόνα να παίζει έτσι. Δεν είχε ένα στήσιμο καλό, δεν είχε σωστές αλλαγές, δεν είχε προορισμούς. Μπήκε μέσα ούτε ξέρεις τι έπαιζε. Δηλαδή μπορούσε να πάρει και περισσότερα γκολ. Πιστεύεις ότι ο Σαββίδης θα αναπολύει τον Λουτσέσκου ή θα έχει μετανιώσει που πούλησε τον Λουτσέσκου? Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε εκεί. Μου φαίνεται... Ήταν η ρήτρα που αγοράσαν. Ο Λουτσέσκου τράβηξε 2 χρόνια πολύ καλά. Ναι. Ο καλύτερος. Ναι. Σου λέει να πάω και τρίτο τώρα χρόνο. Αν δεν πετύχω, θα χάσω τα 2 χρόνια αυτά. Mm-hmm. Θα μου αντιμπώνται για πάντα. Ναι. Και όπως δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλο τον θυμάσαι, τον Λουτσέσκου. Ακριβώς. Ενώ έχει πάει σε Σαουδική Αραβία, ένα άλλο πρωτάθλημα. Δεν τραβάει εκεί να πάρει πρωτάθλημα να κάνει. Πήρε Ασιατικό Champions League. Πήρε Ασιατικό Champions League, που είναι μεγάλη δουλειά, σαν να παίρνει Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή πήγε κάτω, δεν σε έβγαλα πρωταθλήτη, αλλά πήρα το Ασιατικό. Δηλαδή δεν σε βγάζω εγώ πρωταθλητή Ελλάδος, ναι, αλλά παίρνω πρωταθλητήριων Ευρώπης. Μεγάλη δουλειά. Βέβαια. Λοιπόν, ξαναπέτυχε εκεί. Για να πάμε να ακούσουμε και τον Κωστή. Έλα, Κωστή. Κάποτε ο Αλέφαντος, να πω λανθασμένα πριν, έτσι, δεν πούλησε τον Λουτσέσκου. Ουσιαστικά με την ρήτρα που είχε ο Λουτσέσκου και είχε υποθεί τότε, ουσιαστικά πήγε στην Σαουδική Αραβία. Ο Λουτσέσκου πλακώθηκε με τον Γιώργο. Ο Γιώργος
θέλει να κάνει μεταγραφές. Θέλει να κάνει το μάνατζερ. Και το μάνατζερ, τον τεχνικό διευθυντή, χώνεται. Τώρα πήρε μεταγραφή στο μπάσκετ. Πλήρωσε ο μπαμπάς του, πήρανε ένα παίκτη. Εγώ ξέρω ότι πιο καλό μπάσκετ από αυτό. Πέφτει ο Πάοκ στο μπάσκετ. Δηλαδή, κάνει... ήθελε να φέρει τον Ζίβκοβιτς, για παράδειγμα. Σου φέρω ένα παράδειγμα, ο Λουτσέσκου. Δεν ζητάρω, λέει, τον Ζίβκοβιτς. Τι είναι, κάνει. Δεν τον πάρω. Όχι, θα τον πάρω, για τον πάρω. Πασαρία. Φέρε το center back αυτόν από τη Ρωσία. Δεν τον ήθελε ο προπονητής. Το Χατζερίδη, ναι. Είναι αργός. Εγώ τι σου λέω. Ρε, είναι αργός. Φέρα στον ΠΑΟΚ, τρία χαφ τώρα, έπαιξε με χαφ αργά. Τον Εσίπη τον είδες εχθές, τους που του φέρανε. Ναι. Είναι για βολέι, κολύμπι, στίβο, για άλλο άθλημα είναι ο άνθρωπος. Εγώ κάνω τον Λαπτόπουλο σε έτσι, κάτι αναλύσεις που κάνουμε και δείχνουμε με βίντεο και τον δείχνω μέσα. Τι είναι ο Εσίπη. Μπάλα δεν ξέρει να κατεβάσει, να μαρκάρει. Το περνάει σαν σταματημένο ο Ζαχίν και ο Κουρμπέλης με τον Δόνι. Για πλάκα. Το περνάνε. Και σε χώρο μεγάλο σου κάνει κεφάλι και σου κάνει και πέναλτι. Κεφάλι δεν έχει. Line up αλκαλίσματα δεν έχει. Σουτ δεν έχει. Γκολ δεν βάζει. Άχρηστος τελείως. Αργός τον βάζει μέσα. Και φέρεται ο Κουρμπέλης με τον Δόνι. Πεχταράδες αυτά τα χαφ. Με χειρότερο παίρνει τον Ζαχίν χθες ο Παναθηναϊκός. Άμα ο Ζαχίν ήταν στα καλά του, θα είχε προβλήματα μεγάλα. Από τώρα θα είχε φύγει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πάντως, μακάρι για τον ΠΑΟΚ το μοναδικό του πρόβλημα να ήταν ο Εσίτη. Δηλαδή, νομίζω ότι έφταιγε ένα παίκτη. Καλά, ναι, παίκτης, μόνο χθες, έτσι. Λοιπόν, να δούμε. Έχει το Βιερίνια εξτρέ. Τους λέω εγώ μετά από τον τραυματισμό ο Βιερίνια. Δεν έχει έκρηξη στα πρώτα 7-10 μέτρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να φύγει σε ένας με έναν. Εδώ έπαιξε με τον Άρη, έπαιξε μπακ ο Ρόουζ, δεξί μπακ. Ο Ρόουζ είναι ένα 90 στόπερ. Τον βάλανε εκεί επειδή δεν έπαιζε ο Μπακ του Άρη, ο Ξανθός. Ούτε μια φορά δεν πήγε στο ένας με έναν ο Βιερίνια. Μετά, δικαίωσε αλέφα του Γιαννούλη. Δικαίωσε αλέφα του Γιαλιμιό. Βάζει και τον χαφ, τον, πώς το λένε, τον Μίσιτς. Το βάζει δεκάρι. Ο Μίσιτς παίζει πιο πίσω. Έκανε τις μπαλιές, μοίραζε, έκανε. Δεν γρήγορος παίκτης κι αυτός. Το πετάει δεκάρι, το διαλύει κι αυτόν. Βάζει το Μπίσεσβάρ. Ο Μπίσεσβάρ παλέμαχος. Πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Εγώ γι' αυτό το έδωσα άσο το μάτς. Γιατί εδώ και 1,5 μήνα ο ΠΑΟΚ δεν πάει καλά, δεν πατάει καλά. Απλά έπαιρνε 1-0 το Βόλο. Είδε η Τρίπολη στο πρώτο ημίχρονο. Δύο πέναλτι δεν τη δίνει. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ μετά στο δεύτερο με κάτι ψευτογκολ. Δεν είναι... δηλαδή... ο Ολυμπιακός πιο καλά πατάει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πιο καλά πατάει. Θα δούμε, δούμε σε λίγο διορθωμένη την κάρτα, γιατί είδαμε τον Μίσιτς να παίζει. Είναι ένα κέντρο μόνος του, αλλά χθες έπεσε και ο Εσίτη, τον οποίο ανέφερες νωρίτερα. Ο Εσίτη είναι η χειρότερη μεταγραφή μαζί με τον Χατζερίδη που έκανε ο Γιώργος, ο Σαββίδης. Πάντως γενικά με έναν προβληματίζει, γιατί είδα τον Νίκο, λέει, ξεχαρφαλωμένος ο ΠΑΟΚ, και επειδή λόγω του ΠΑΟΚ TV τα εντός έδρας μάτς δεν τα βλέπουμε και βλέπουμε μόνο τα στιγμιότυπα. Χθες σε ένα ντέρμπι για πρώτη φορά το είδαμε ολόκληρο, έτσι. Ναι. Αυτό παρέταξε ο Αμπέλ Φερέρα με Σφιντέρσκι, Σέντερφόρ, το Μίσιτς δεκάρι, δηλαδή έξω και ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ που μπήκανε μετά. Βιερίνια Λιμιό στα άκρα, Σίτι Μαουρίτσιο, Μάτος Γιαννούλης, Βαρέλα Ίγκανσον και τον Ζίβκοβιτς. Και τον Πασχαλάκη και τον Ζίβκοβιτς. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκίνησε με το κλασικό επίσης 4-2-3-1, έχοντας Ινσούα Γιώχανσον στα άκρα, Μπούκουρα Σέγκεφελντ μπροστά από τον Διούδη, τον Κουρμπέλη και τον Δόνη τους δυο κόφτες, τον Ζαχίντ να δεκαρίζει πιο πολύ, τη μεταγραφή των Ούγκρο, των Εξτρέμ, τον Άγκη από τη μία πλευρά, τον Χατζηγιοβάνι από την άλλη και τον Μακέντα Σεντερφόρ. Να πούμε επίσης, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, θα με διορθώσει ο Νίκος, ότι μετά το 75 που ο Φερέρα έβαλε μέσα και τον Πέλκα και τον Μπίσεσβαρ, πέρασε τον Νούνιες τρίτος στο Περοδόνης, έχοντας Νούνιες, Έγκεφελντ, Πούγκουρα, Γιώχανσον, Ισούα, Δόνι, Ανουάρ που μπήκε αλλαγή, τον Άγκη λίγο πιο πίσω και Μπουζούκι, Μακέντα μπροστά. Θεωρώ ότι στο τελευταίο τέταρτο το πήγε και με 5-3-2. Ήταν καλά έτσι. Ναι. Πολύ καλά.
Το γυρνάει, είδε ο Δόντιτς. Για να κλείσει. Εδώ είμαι εκεί, κάτσε να δεις. Είμαι 2-0. Έτσι. Μπήκε μέσα και ο Μπέλγκας, μπήκε και ο Μπίσεσβαρ. Αυτά είναι. Θα φάω πίεση τώρα. Μεγάλη ξυπνάδα όμως. Ναι. Το γυρνάει 5-3-2, κατέβασε τα ρολά, προχώρα. Έτσι, ακριβώς. Και παίρνει την νίκη. Και πήρε την νίκη. Που δεν κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός που διέκοψε ένα σερίσκο σκοραρίσματος 56 παιχνιδιών για τον ΠΑΟΚ, αφού κράτησε το 0 χθες. Και μας έλεγε, Κώστα, και στο ραδιόφωνο ότι υπάρχει θέμα Μπέλ Φερέιρα, έχει ανακοινηθεί θέμα Φερέιρα. Ήδη τον έχουν έτοιμο και θα πάρουν πρώτη, αυτή είναι είδηση, αυτό το Μιλόγεβιτς που ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, και ήταν και στον Πανιόνιο νωρίτερα, ναι. Ναι, ήταν στον Πανιόνιο και τα λοιπά. Λένε για τον Γκαρσία, δεν είναι τώρα λύση ο Γκαρσία να τον πάρεις από την ΚΑΠΑ 19 χωρίς να έχει δουλέψει πουθενά. ΚΑΠΑ 19 και γυμναστής άμα πάει, δεν είναι τώρα ένα κριτήριο να πάρεις τον Γκαρσία. Πάνε δούλεψε στη Βέρεια, πάνε δούλεψε στα Τρίκαλα, πάνε δούλεψε στην Καβάλα, ανέβασε ομάδες και μετά να σε δούμε πάρε την Ξάρτη Σόρστινα. Δεν είναι πάρει στην ΚΑΠΑ 19 και να πάρει ο Γκαρσία τρίτο να αγαπάνε οι παοξίδες. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα. Ουσιαστικά είναι στο πλην 2 από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο εκκρεμούν οι περιπτώσεις που ξέραμε και μας απασχόλησαν την περασμένη εβδομάδα για πιθανή αφαίρεση βαθμών. Ξεκινάνε και τα play-off σε 4 αγωνιστικές. Είναι μία κίνηση που θα την κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα ως ηλεκτροσόκ. Παίζει στο τελευταίο του χαρτί, δηλαδή. Θα περιμένει τώρα το κύπελο. Θα ξανάρθει ο Δόνης εδώ την Τετάρτη. Ναι. Άμα το αλλάξει τα πετρέλαια πάλι άλλη μια φορά, είναι έτοιμο. Θα τον πάρουν οι φύλακοι παραμάς, αλλά ήδη με το Βόλο. Τον ορμήξανε. Σου λέει κάτσε ρε, με τον Βόλο παίζει, με τον Μπέο. Εδώ φίλοι μας είμαστε. Μας κάνει ένα 90, χτύπησε ένα φάουλο ο Βόλος. Η καρδιά του ΠΑΟΚ πήγε στην Κούλουρη. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίκτες σε παλέμαχο μορφή. Δηλαδή, ο Βιερίνια. Τώρα έκανε δήλωση να γυρίσω, λέει, αριστερό μπακ. Δεν μπορώ, λέει, στα εξτρέμ. Καλά δεν βλέπουμε εμείς ότι δεν μπορεί στα εξτρέμ, αφού δεν μπορεί να περάσει ο Ρόουζ. Σενασμένα. Μετά, Μπίσεσβαρ. Έχει πασίνη, έχει γίνει σαν αρκούδα. Εγώ ένα μήνα πριν που είπα, είναι καλός παιχταράς ο Μπίσεσβαρ. Ναι, αλλά είναι παλέμαχος. Αυτά τα σώματα, πολλά κιλά παραπάνω. Ο Βαρέλα πήρε κιλά πάλι. Τον βλέπεις, επιδάει, τον τριπλέρνουν. Ωραία, Κώστα, ας κάνουμε κάτι άλλο. Ας ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ αφού μιλάς. Να βαθμολογήσουμε τον ΠΑΟΚ, να μας βαθμολογήσει τον ΠΑΟΚ, να πάρω ένα σχόλιο από τον Νίκο και μετά να πάμε αντίστοιχα στη βαθμολογία, ναι, της εντεκάδας του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, ναι. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς δεν φταίει στα γκολ. Αλλά και δεν πιάνει και τίποτα. Ναι. Δηλαδή το να μην φταίει για να φας τα γκολ, 7. Ωραία. Βαθμό 7. Πρέπει να βάλουμε τώρα. Πάμε. Πώς, βαθμό. Πάμε, μάτος. Βαθμό. 7. Λοιπόν, 7. Θα μας λες πρώτα τη βαθμολογία και θα μας αναλύεις μετά για να προλαβαίνουμε, εντάξει. Λοιπόν, ναι. 7 ο Ζίβκοβιτς. Πάμε στο αριστερό μπακ Γιαννούλη πάμε τώρα. Αριστερό μπακ Γιαννούλης. Μόλις πάει να ανέβει. 6. Μόλις πάει να ανέβει ο Γιαννούλης, του πετάει το κουρμπέλι εκεί πέρα ο Δόνης. Σου λέει ο Εστίτη τι θα μου κάνει εμένα, σου βάλει με. Ναι. Αυτός μην ανέβει, μου κάνει τις έντρες. Ναι. Τον έπεισε, δεν έκανε και μια έφοδο έκανε μόνο. Και αμυντικά Γιάννη, δεν είναι δικαίως η αλέφαντο, έτσι. Αμυντικά ο Γιαννούλης, τον περνάει ο εξτρέμ στο ένας μέναν πολλές φορές του Παναθηναϊκού. Ωραία. Προχωράμε, πάμε στα στόπερ. Ναι. Ο Βαρέλα, πεσμένος, με λάθη στην πίεση από τον αντίπαλο, χαμηλά έβαλε κιλά ή δεν είναι ο Βαρέλα ο Περσινός. Πεσμένος πολύ. Ναι. Και σήμερα θα κάνει εγχείρηση και ο Κρέσπο, βγήκε η είδηση, τον χάνει ο ΠΑΟΚ και όλη τη χρονιά. Βαθμό. 6. 6 και ο Βαρέλα. Πάμε στον Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον δεν είναι κακό στο Περσινός όμως κάνει ανόητο πέναλτι στο Δόνι. Ναι. Στο δεύτερο γκολ στην αντεπίθεση αργεί και περνάει μπάλα από πάνω. 3. Τρία. Τρία.
Τρία, τι. Τρία δεν βάζει το αλέφαντος, ρε φίλε. Τι τρία, πώς θα περάσει την τάξη με τρία. Κάτσε, ρε φίλε, δες το. Μπαίνω στο δόνι, στο goal stay, φάουλ με πλάτη στην αιστεία. Πάμε στο Μάτος. Άμα πήρε τρία, ο Ίγκας, ο Φαντός θα πάρει μια άλλη. Μάτος. Μάτος, έξι. Έξι, ε. Δεν ανεβαίνει απάνω. 33 χρονών, την αράζει εσύ, ανέβασε για νούλη, λέει. Εγώ θα πάρω ανάσα. Πάμε στα χαφ, στους κόφτες. Ναι. Να δούμε ποιον έχουμε βάλει πρώτον. Εσύ τι. Τρία. Σε τι εσύ τρία μπάλα είναι, δεν το βλέπεις. Άμα είσαι ένα δάσκαλος Ραπτόπουλε, θα έχεις 500 τα παιδάκια όλα. Λοιπόν, δίπλα ποιος έπαιξε, Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο. Ναι. Ο Μαουρίτσιο ένα επτάρι το παίρνει. Πόσο? Ένα επτάρι. Εφτάρι ο Μαουρίτσιο. Λοιπόν, μετά είχαμε Μίσιτς. 9. Α, ο Μίσιτς 9, ε. Και γιατί ο Μίσιτς έπεσε για 2. Και να μαρκάρει και να δημιουργήσει και την κάθετη να δώσει στον γκολ. Από καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πάμε μπροστά. Από τη μία είχαμε τον Βιερίνια. Βιερίνια 5. Με πήγε γιατί η Βάσο μπορεί να μας κάνει καμία επίθεση πάλι. Λοιπόν, απέναντι ήταν ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός ήταν πολύ καλός, μάρκαρε τον αντίπαλο, έκανε κούρσες, δεν τριπλάρει ούτε φέρετρο. Με καλή φυσική κατάσταση, γρήγορος, άμα μπει στην περιοχή Τσαπατσούλης, 7. 7 ο Λιμνιός. Ναι, 7 γιατί είναι καλός αθλητής. Και Σφιντέρσκι. Ο Σφιντέρσκι 6 κι αυτός, μια φάση έγινε εκεί στον ΠΑΟΚ, την πλάσαρε out, είναι ο Πολωνός Κλάους Αθανασιάδης του ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός Κλάους. Μάλιστα, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, Κλάους. Θα μου επιτρέψει βαθμό για τον προπονητή, για τον Αμπέλ Φερέιρα να βάλει ο Αλέφαντος. Ο Νίκος. Βαθμολογία. Όχι, εγώ να δω τη σύνθεση του ΠΑΟΚ, Γιάννη. Ναι. Για να σου πω, ας πούμε, γενικά. Γίνεται. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο την εντεκάδα που ξεκίνησε χθες κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θέλω να σου πω ότι ο Μάτος, ναι, ο Ίγκασον, ο Βαρέλα, ο Γιαννούλης, Μαουρίσιο, Ταχάφ, ο Λιμνιός ακόμα, ο Μίσιτς, ο Βεϊρίνια, ο Σφιντιέσκι. Αυτοί όλοι δεν έχουν καλό προπονητή, πρώτον. Δεν γυμνάζει καλά, δεύτερον. Προπονητής καθόλου, τίποτε. Αυτοί οι παίχτες δεν είναι τόσο ξεφτύλα να έρχονται εδώ να τους ξεφτυλίζει ο Παναθηναϊκός, ο Μπρουζούκης, ο Χατζιωβάνης και κάτι τέτοιο. Αυτή η ομάδα, αν έχει έναν προπονητή, ο οποίος κάνει καλή προπόνηση, κάνει καλές τακτικές, κάνει οτιδήποτε, δηλαδή, παράδειγμα, ναι, εγώ δηλαδή να γα τον πάω, ναι, να χάσω εγώ από τον Μπρουζούκη και από αυτούς, έπρεπε να πήδηξω από την Ακρόπολη. Έτσι είναι. Αλλά θα τον φτιάξω. Ναι. Πώς θα τον φτιάξω? Σαν αλέφαντος ανέμενα από προπόνηση, σκόλαγα. Με γλίτωσε λοιπόν ο συγχωρεμένος ο Τάκης ο Ηλιάδης, πάρε λεφτά, Θεός χωρίς την ψυχή του, τα παιδιά του που ζούνε να τον σκέπτονται, 7 χρόνια στο Χάπελ. Άντε και 2-3 χρόνια στο Βαϊσβάλερ, 3-4 μήνες, τα ίδια και τα ίδια ο Βαϊσβάλερ. Ο Χάπελ 7 χρόνια, 1800 διαφορετικές προπονήσεις. Ναι. Το μυαλό το είχα, στο στήσιμο στο έτσι, να φτιάξω τον παίξη, να του μιλήσω. Πώς θα μαρκάρεις, τι, θέλει και τέτοια. Ναι. Και να το βγάλω ατομικά, να του πω. Αυτός ο προπονητής, ναι, γραβάτα κουστούμι, πώς θα κουτσάρεις γραβάτα κουστούμι. Όταν έχεις τη γραβάτα κλειστή, τι άλλο. Δες το δόνι που πάμε τις φόρμες. Χειμώνα με μπλουζάκι, για να πετάω, να είμαι γρήγορο. Γραβάτες, κουστούμια, μπουφάνα εδώ από πάνω, χαμός. Εδώ κοίτα, κουκούλες, κουκούλες από πάνω. Αυτός τώρα εδώ τα μυαλά του και με τη γραβάτα να κρατάει. Δεν παίρνει ανάσα. Μπράβο, μπράβο Γιάννη. Δεν παίρνει ανάσα, γεγονός σου λέω. Δεν γίνεται έτσι. Να κουτσάρεις τώρα με γραβάτα, πού πας. Θα πας σε ένα γλέντι που γίνεται, φοράτη. Ναι. Θα πας σε ένα που θα παντρευτεί κάποιος παίχτης, φοράτα. Εδώ παίρνει την μπάλα. Ένας ελεύθερος και όρθιος κινητής. Θα τα έχεις πει όμως. Έτσι θα μαρκάρεις. Έτσι θα κάνεις. Εκείνο.
θα πάρει, θυμάμαι, εγώ έπαιρνε ο Χάπελ, έπαιρνε τετράδα. Έπαιρνε τρεις χαφ, τρεις κυνηγούς. Κάθε γραμμή ξεχωριστά. Και έπαιρνε στην αρχή τρεις κυνηγούς, τρία χαφ. Mm-hmm. Και τους έδειχνε πώς θα φεύγουν ο χαφ να γίνει τέταρτος. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος, πότε ο μεσαίος, πώς θα μείνουν οι δύο. Mm-hmm. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Άρα μας λες ότι και το μετά υλικό... τους πέταγε και την τετράδα, αλλά πρώτα δύο μπακ. Δηλαδή τους έβαζε έτσι δύο μπακ, Γιάννη. Έτσι. Τους έβαζε δύο μπακ. Δύο μπακ. Ένα εδώ, ένα εδώ. Και είχε την τριάδα του. Ξεχωριστά την κάθε γραμμή, ναι. Βλέπεις εδώ. Ε, βέβαια. Άρα, Νίκο, 4-3-3 λέμε. Τους είχε εδώ. Εδώ. Χωρίς μπάλα. Mm-hmm. Και του λέγε, ο μπακ θα γίνει κυνηγός. Φύγε. Φεύγει αυτός. Αυτός ήξερε ότι θα πάει εδώ. Να καλύψει. Αυτός ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε. Αυτός εδώ, αυτός εδώ, αυτός εδώ. Άρα μας λες ότι το υλικό του ΠΑΟΚ δεν είναι κακό, αλλά είναι θέμα προπονητή. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Γι' αυτό το υλικό, ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, με εξοδεξιά Χατζιωβάνι, mm-hmm. Μπουζούκι, Κουρμπέλιδες, κάτι τέτοιο. Πώς θα το πω, με πάρεις εμένα με αυτούς. Δώσ' τον μου ένα μήνα. Ένα μήνα, ένα δώσ' μήνα, ε. Ένα μήνα, δώσ' έτσι, θέλω, έτσι, θέλω. Αλλά τι να δώσ'. Να θέλω κάτι άλλο. Για ακούνε που... αλέφατο και το πάνω στα πόδια. Ε. Δηλαδή, ποιος πήγε, μα συγχωρείς, παράδειγμα. Όχι, ο Σαββίδης σε εκτιμάει. Ναι, εντάξει. Κι εγώ τον εκτιμώ φοβερά. Λοιπόν, ποιος πήγε, ο Κούδας. Πήγε 10 μέρες σε ένα μεγάλο προπονητή, 10 που δεν πάρεις τίποτα. Να κάνεις τον προπονητή, σκόλασες. Mm-hmm. Ο Σαράφης, πήγατε, διαλύσατε. Ο Δημόπουλος, πήγατε, διαλύσατε. Ο μπροστά, αυτοί που ήταν, τα ονόματα όλοι. Δεν πήγε κανένας, δεν βγήκε κανένας προπονητής, δεν πήγανε. Yeah. Εγώ τράβηξα τα πάθη του Χριστού. Δηλαδή να πηγαίνεις έξω από, ναι, και να εποχές, μην γίνεις 4 μήνες και δώσ' και ιστορίες. Σε εποχές που τώρα στον υπολογιστή πατάς να κουμπί και μετά ξανά πάλι. Είδαμε μια φωτογραφία νωρίτερα του Χάπελ. Ναι. Με τον Φον Χέσεν. Πώς ουσιαστικά έπαιρνε τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και του μίλαγε, έτσι. Ναι, αυτό έκανε και ο Νίκος. Πάντα. Και πάντα. Το έκανες και εσύ στην καριέρα σου. Δηλαδή, πάντα. Πέρα από την προπόνηση, ξενοδοχείο. Αμέ, τον όλα, κάθε παίκτη. Πολλές ώρες. Ναι. Και πολλές ώρες. Και πολλές ώρες. Και στο γραφείο μου mm-hmm. φώναζα 3-4. Ο Κώστας ξέρει. Ερχόταν απάνω, έμπαινε μέσα. Εγώ κρυφάκουγα. Εδώ με τον Ένσκινς. Εδώ κρυφάκουγα. Με τον Ένσκινς. Δηλαδή ήταν... Και μετά, εκτός αυτά, ναι. Είχε ποικιλία στην προπόνηση, Γιάννη. Τρελωνόταν οι παίκτες. Σου λέει σήμερα, αύριο, και άλλα. Αλλά ωραία πράγματα. Ενώ εγώ τρελάθηκα. Mm-hmm. Έφευγα, ξαναπήγαινα. Εδώ με τον Κρόιφ. Τον Κρόιφ, σαν παίκτη μας τον έχεις πει. Μπράβο. Σαν προπονητή. Ποιος. Ο Κρόιφ. Δεν υπάρχει Κρόιφ. Προπονητές. Σχολάσαν αυτοί. Mm-hmm. Αυτοί δεν πήρανε... Αυτό μου κάνει εντύπωση. Μα δεν πήρε. Δεν το έχεις. Δεν κράτησε ένα δείγμα δεν το από του Χάπελ προπονήσεις και δεν το έχει. Ναι. Δεν το έχει. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Νικό. Με το όνομα πήγε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μέσο όριο ηλικία στα 30 έτη. Έχει. Μέσο όριο ηλικία η εντεκάδα του στα 30 έτη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι στα 23,5-24. Αυτό παίζει ρόλο ή όχι. Τίποτα. Τίποτα. Για τα τρεξίματα. Τίποτα. Αυτός ο ΠΑΟΚ, τίποτα. Mm. Παίζει ένα ρόλο όταν φέρει πίν παραμόντως χάσει σε 36 ετρών, όπως είναι ο Βεϊρίνια. Ναι. Άμα αντέξει, άμα πάει, θα το δεις εσύ, mm-hmm. θα το εκτιμήσεις. Θα βάλω το Βεϊρίνια εξτρέμ. Ο ίδιος ζήτησε να γυρίσει... Δεν μπορώ, λέει. Μπακ. Εντάξει. Μπακ θέλω. Δεν μπορώ. Μπακ έχεις... Το Γιαννούλη, ναι. Έχεις το Γιαννούλη. Ναι. Άμα θέλει να γυρίσει μπακ ναι. και να κάνει τον παλέμαχο, γιατί να φάω το Γιαννούλη. Θα το δω εγώ. Ναι. Και θα του πω, παίρνεις μεταγραφή, φεύγεις. Ναι. Του Βεϊρίνια, παίρνεις μεταγραφή, φεύγεις. Δεν μπορείς και να χαντακώσεις. Θα πας εκεί που θα πας ναι. και θα τους πεις, από κυνηγό θέλω να παίξω μπακ, θα σ' ακούσουν και θα πάνε Β' Εθνική αυτοί από την Α. Από την Α θα πέσουν Β' Εθνική. Λοιπόν, δρόμο. Τους έδιωχνα. Έτσι, τους έδιω. Ξέρει ο Κώστας. Τους κατάριζα. Ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν ξέρω μόνο ο Κώστας. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε. Έλα, Κώστα. Ο Αλέφαντος. Ναι. Μόλις έβλεπε κανέναν που ήταν μεγάλος. Τον έπιανε τον έλεγε. Πόσο χρόνο είσαι. Κύριε Νίκο, 30. Τα κρυφεσδρέ ή
Τάκλησα. Αυτό ήταν 30 χρόνια, 31. Να σας πω τώρα κάτι να γελάσετε. Ο Βενγκέρ, ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ, λέει κάτι 22 χρόνια, έτσι, είχε κάνει συμφωνία με την διοίκηση και έλεγε όποιος ποδοσφαιριστής συμπληρώνει τα 30 του χρόνια, το συμβόλαιο που θα κάνει θα είναι για ένα χρόνο, όχι παραπάνω. Έτσι. Αυτό είναι ωραίο. Μπράβο. Να σε δω. Μην κάτσεις πάνω σε κανένα συμβόλαιο τρία χρόνια. Και δεν μπορούμε και τον πάμε. Μπράβο, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε λίγο Παναθηναϊκό. Λίγο πολύ μας τα είπε ο Νίκος. Στο 75 έκανε και το 5-3-2. Και εγώ πανηγύριζα στο σπίτι, στο αλλαγή συστήματος. Έλεγα θα έχουμε αποθέωση Νίκου στην εκπομπή. Με και τα πάει, το δουλεύει ωραία ο Δόνης, ναι. Τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, αν είμαστε έτοιμοι, τον απόϊχο της νίκης του Παναθηναϊκού, αλλά και το υπόλοιπο ρεπορτάζ από το Τριφύλι και επιστρέφουμε. ...112 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του Παναθηναϊκού και οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Δόνη αποφάσισαν να του προσφέρουν ένα όμορφο δώρο έστω και μια μέρα νωρίτερα, την εμφατική νίκη επί του ΠΑΟΚ με 2-0. Οι πράσινοι ήταν σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Το ήθελαν, το πίστευαν και έδωσαν συνέχεια στο σερί τους. Οι νίκες είναι αυτές που φέρνουν ψυχολογία. Έχει ανέβει όλη η ομάδα. Ο ένας παίχτης πρόχνει τον άλλον και έτσι βγάζουμε κάτι καλό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ΆΚΑ είχε περισσότερο κόσμο από ποτέ φέτος, περίπου 25.000, οι οποίοι μετέτρεψαν την νίκη του Τριφυλιού σε πάρτι και έζησαν ένα βράδυ από τα παλιά. Φοβερό, να, από το μικρό πάρε. Πες. Πώς ήταν το παιχνίδι, Μπίλη? Φοβερό, δεν μπορώ να συζητήσω. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς. Το 2020 μέχρι στιγμής είναι το καλύτερο παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω. Θεωρώ ότι παίξαμε καταπληκτικά σήμερα. Ισοπεδώσαμε τον ΠΑΟΚ και αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να φύγουμε ευχαριστημένοι και να στηρίξουμε αυτή την ομάδα που μας γεμίζει με υγεία. Βλέπω ότι η ομάδα κινείται σωστά με την προσθήκη του Ρόκα. Βλέπω ότι κάνει μεταγραφές ουσίας δηλαδή και δεν πετάει άσκοπα τα χρήματα αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπω κάτι. Αυτό. Εντάξει, καιρός ήταν σιγά σιγά να γυρίσει ο τροχός γιατί έτσι όπως είπε. Και ο κόσμος στο γήπεδο, έτσι, εδώ τα παιδιά θέλουν να βλέπουν τέτοια πράγματα. Υγιές πρωτάθλημα. Στον επαναληπτικό θα έχει 45.000 κόσμο. Τι 45. Οπότε αυτό τόση, δείχνει. Τόσοι είναι οι Αριανοί. Εμείς είμαστε περισσότεροι. Πιο πολύ χάρηκα εγώ γιατί ήρθε όλος αυτός ο κόσμος και τον ευχαριστήκαμε. Ναι, σίγουρα. Και νομίζω είναι αυτό που είπα και πριν το παιχνίδι. Ότι μακάρι να πανηγυρίσουν πολύ μαζί στο τέλος και ήταν μεγάλη στιγμή σήμερα. Πλέον, στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι να υπάρξει μια ανάλογη συνέχεια με τον προπονητή του Τριφυλλίου Γιώργο Δόνη να δηλώνει σίγουρος πως η ομάδα του θα μπει στα play-off. Βλέπω πράγματα που είναι ενθαρρυντικά για την εξέλιξη αυτών των ποδοσφαιριστών, που σημαίνει η εξέλιξη της ομάδος. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την σταθερότητα που έχουμε, να συνεχίζουμε να δουλεύουμε καλά. Και θα σας πω κάτι που είναι πραγματικότητα. Όταν όλοι λέγανε ότι θα παίξουμε στα play-out και ότι επειδή είχαμε ξεκινήσει άσχημα, έλεγα στη γυναίκα μου στο σπίτι, άσου να λένε, λέω, θα πούμε περίπατο στα play-off εμείς. Γιατί μια ομάδα που δουλεύει καλά, στο τέλος θα αμυφθεί, άσχετα αν θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Όπως αναφέραμε, ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ θύμισε παλιές καλές εποχές. Κόσμος και παίκτες έγιναν ένα, όμως άλλος χρόνος για πανηγυρισμούς δεν υπάρχει. Το Τριφύλι θα αντιμετωπίσει ξανά τον Δικέφαλο του Βορρά την Τετάρτη, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και για άλλη διοργάνωση, για το κύπελο Ελλάδας. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Πιστεύουμε στην ομάδα, πιστεύουμε πως μπορούμε να κατακτήσουμε το κύπελο, ενώ εφικτός στόχος. Αποδεικνύουμε ότι είμαστε μια εντάξει ομάδα όπως του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και κανείς δεν ξέρει πώς θα φτάσουμε μέχρι τότε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το κύπελλο είναι ο μοναδικός μας στόχος, εκτός του ότι να τερματίζουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο βαθμολογικό πίνακα και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα την Τετάρτη, να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας τον επαναληπτικό και να πάρουμε την πρόκριση. Μίλησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και για το κύπελλο. Μεθαύριο στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι, μετά από μια εβδομάδα ρεβάντς στο Ολυμπιακό στάδιο. Μετά τα όσα είδαμε χθες, αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί φαίνεται να είναι ακόμα πιο
ισορροπημένο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ο ΠΑΟΚ παραμένει φαβορί, νομίζω. Να δούμε αν θα έχουμε και θέμα προπονητή. Έχουμε αφήσει εκκρεμότητα και θα έλεγα, αν θέλει ο Νίκος, να περάσουμε και στη βαθμολογία της εντεκάδας του Παναθηναϊκού. Σε ένα γενικό πλαίσιο μας έχει πει ότι ο Παναθηναϊκός του Μνημονίου τα τελευταία χρόνια δεν διαθέτει το ρόστερ που είχε άλλες εποχές, αλλά να περάσουμε, αφού το κάναμε και με τον ΠΑΟΚ, να πάρουμε από τον Νίκο μια βαθμολογία επιμέρους για τους 11 που ξεκίνησαν χθες. Ο Διούδης Φερρυππίν είχε μια καλή απόκρουση στο τέλος κόντρα στο Μίσιτς. Κοίταξε να δεις, τον Διούδη δεν τον θέλω μεγάλο τερματοφύλακα, κατάλαβες. Ναι. Επειδή εγώ δίκω μεγάλος τερματοφύλακας, Πεντζαρόπουλο, Δελαβίνια, Παλιά, Κουρουκλάτο, πολλούς. Και δεν έχει να κάνει με το ύψος. Σόδες. Ναι, μπράβο, εντάξει. Δεν τους έχει έχω. Να κάνει και τον με το βλέπω, ύψος. Εντάξει, παίζει το παιδί, επαγγελματία, δεν έχει μεγάλα προσόντα, δεν είναι ο τερματοφύλακας που με εντυπωσιάζει και τα λοιπά. Ναι. Κατάλαβε. Εντάξει. Τι βάζουμε. Για το χθεσινό είναι, δεν είναι γενικά. Να τους μειώσω σε βαθμολογία. Ναι. Αλλά μέτριος είναι για μένα. Καλύτερα έτσι θα πάω. Ωραία, πάμε έτσι. Πάμε χωρίς βαθμολογία. Γενικά, Ινσούα, το αριστερό μπακ. Δυναμικός μπακ, είναι καλός. Είναι στέκεται. Δύσκολα περνάς από εκεί. Καλός είναι. Και στο 5-3-2 και στο 4-3-3. Και στη συνέχεια. Είναι πολύ καλός. Ναι. Τον αισθάνεται ο εξτρέμ. Θα δεινοπαθήσει, θα υποφέρει. Έχει και γρηγοράδα. Καλώς. Πάμε στα στόπερ. Να δούμε πρώτα, Γιώργο μου οδηγείς εσύ, είναι ο Σέκεφελντ αυτός που ήρθε το καλοκαίρι. Ο Σέκεφελντ. Λίγα πράγματα. Πούγκουρας, που ακούγεται για εθνική, ο άλλος στόπερ δίπλα. Λίγα πράγματα. Προχωράμε. Πάμε Γιώχανσον, στο δεξιμπακ. Εντάξει. 7. Α, Γιώχανσον θα πάρει βαθμολογία, 7. Λοιπόν, πάμε στα χαφ. Ποιος έχει. Έχουμε το Δόνι. 6. 6 ο Δόνις. Ο οποίος μας έχει πει ότι η τελευταία έχει ψηλοβελτιωθεί, έτσι. Έχεις πει ότι έχει βελτιωθεί τακτικά. Ναι, αλλά δεν είναι γρήγορος, έχει πρόβλημα. Δεν είναι χαφάρες, ξέρεις που θα... Κατά ποιο χιλιόμετρο. Είναι, αλλά εντάξει. Κουρμπέλης. Και αυτό στα ίδια, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα για αυτό. Συντισμένοι αυτοί όλοι. Κουρμπέλης. Ζαχίτ. Τον άλλο, πώς το λέμε, να είναι από κάπα σε ποια ομάδα κάπου παίζει. Κουρμπέλης και... τον Γκάτσελες που είναι δανεικός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ζαχίτ είναι ο επόμενος. Ο. Ζαχίτ. Ζαχίτ. Γιάννη. Δεν τους βλέπω αυτούς μεταξύ μας. Το κατάλαβα. Για να μην σε κουράσω. Το προσπαθείς. Όταν βλέπω αυτούς, γυρνάω και πάω να δω Κρίστα Πάλας στο λόγο μου. Το καταλαβαίνω. Κρίστα Πάλας στην Αγγλία. Ούτε... είναι γάμα εθνική. Δεν τους βλέπω. Εντάξει. Μην κουράζω. Κατζηγιοβάνης όχι. Κατζηγιοβάνης όχι. Τι Κατζηγιοβάνης. Ταχυδιτούλα έχει. Ένα πουλί είναι και ο Κατζηγιοβάνης. Κάποια πουλάκι είναι. Πετάει. Εδώ πέρασαν κάτι παίχτες τώρα. Κάτι... κάτι θηρία δηλαδή. Κατάλαβα. Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό, από ΑΕΚ, από ΠΑΟΚ. Που... γυρνάω, Κρίστα Πάλας, με ποιον θα είναι, με τη... με Πρέμια Λίγκ να είναι και ό,τι να είναι. Αγγλικό πρωτάθλημα να είναι και ό,τι να είναι. Ναι, αγγλικό, Ισπανία, μα είναι τα μεγάλα. Ναι. Γιατί και τα μικρά να βλέπεις Αλαβές και τέτοια, τραβιέσαι. Σπάς πλάκα τους προπονητές. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ, προχωράμε. Εδώ έχει πρόβλημα. Ναι. Αυτές οι ομάδες. Μακέντα μπροστά. Εντάξει. Πάμε. Επόμενος. Να περάσει ο επόμενος. Λοιπόν, Δόνης. Ο Δόνης έχει κάνει καλή δουλειά. 8. 8 ο Δόνης πέρι. Πολύ καλή. Πήρε και βαθμό. Δόνης. Αυτοί που είναι, τους δουλεύει, τους κάνει, προχωράει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε να δούμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ από την πλευρά των ηττημένων. Και να επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, παιδιά, για το διπλό που κάνει η ΑΕΚ στο Περιστέρι απέναντι σε έναν Ατρόμητο που έχει ένα κακό σερί. Τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ξάνθης με 3-1 και την υπόλοιπη επικαιρότητα.
Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-0 στο ΆΚΑ, με αποτέλεσμα να σταματήσει το σερί που είχε στο σκοράρισμα. Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς πετύχαιναν 69 συνεχόμενα γκολ πριν την ήττα στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει τον πρωταθλητή στο 0. Στον Αμπέλ Φερέιρα ασκείται πολύ σκληρή κριτική και του χρεώνουν την κακή εικόνα της ομάδας. Μην ξεχνάμε πως στο εντός έδρας παιχνίδι με το Βόλο, ο Πορτογάλος τεχνικός αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο της ομάδας, ενώ και εκείνος αντέδρασε κάνοντας χειρονομία προς την κερκίδα. Μετά την ήττα και από τον Παναθηναϊκό, το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον Πορτογάλο. Αυτό που θεωρώ ότι χρειάζεται η ομάδα είναι ισορροπία. Αυτή θα προσπαθήσουμε να βρούμε. Είναι μια πράγμα που θα κάνω. Έχω 41 χρόνια, είμαι jovem, qualquer dia vou cortar a barba para vocês verem aqui, jovem, sou jovem, e dou sempre a cara, sempre. Και ένα πράγμα το οποίο είμαι σίγουρος και το νομίζω ότι έχετε καταλάβει πλέον, είμαι 41 χρονών, είμαι νέος, θα έλεγα. Και πάντα προσπαθώ να είμαι εδώ πέρα απέναντί σας ξεκάθαρος και ειλικρινής. E não vou fugir a nenhuma pergunta que me queiram fazer. Και δεν πρόκειται να ξεφύγω ποτέ από οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου κάνετε. Agora, factos que vocês... Απλώς υπάρχουν γεγονότα τα οποία όλοι μπορούμε να δούμε. Um por um, vocês descobrem. Ένα-ένα μπορούμε να τα ανακαλύψουμε. E no final cá estaremos, porque... Και στο τέλος, εδώ θα είμαστε. Agora. Γιατί δεν τελείωσε τίποτα σήμερα. Nem 8, nem 80. Equilíbrio. Digo esta palavra desde que aqui cheguei. Ούτε να είμαστε λοιπόν στο 10% ούτε στο 100%. Όχι ακραίες καταστάσεις, ισορροπία. Στο μεταξύ, σερβικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς είναι φαβορή για να αντικαταστήσει τον Φερέιρα στον πάγκο. Έφυγε από τον πρωταθλητή Σερβίας με ψηλά το κεφάλι, αφήνοντας τον Στάνκοβιτς με 11 πόντους πλεονέκτημα στο πρωτάθλημα και μια ομάδα που έπαιξε στη φάση των ομίλων του Champions League. Τώρα ήρθε ο καιρός ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς να βρει μια νέα πρόκληση. Και σύμφωνα με την Πλίτσα θα βρεθεί στην Ελλάδα. Συγκεκριμένο, ο Μιλόγεβιτς είναι ο κύριος υποψήφιος για τη θέση του προπονητή για τον πρωταθλητή Ελλάδας, ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είδαμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δικαιώνεται προς το παρόν και το ρεπορτάζ του Ραπτόπουλου για τον Μιλόγεβιτς. Φέρεται να παίζει δυνατά εάν προκύψει θέμα προπονητή και δεν υπάρξει μόνο φημολογία όπως είναι τώρα. Τώρα, εδώ, αυτή η εβδομάδα, ναι. Τον πήρα τηλέφωνο, ήθελα να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό, μετά πάει έξω, που πάει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μετά έχει ρεβάνς την άλλη Τετάρτη, μέσα στο μήνα. Ναι. Τον καθαρίσει είναι αυτός. Θα θέλει τα λεφτά. Ο οποίος Σαββίδης δεν έχει ανάγκη πληρώνει. Τον έχουν φάει ένα καλό λεφτά. Στην αποζημίωση θα κολλήσει. Μόνο με τον Δόνι είχε πρόβλημα. Τώρα έμαθα το ρεπορτάζ. Θέλει να πάρει ο Σαββίδης πίσω τα λεφτά του Δόνι από τον Άριο Πάγο. Πήγε λέει στον Άριο Πάγο. Είναι ο μοναδικός εργαζόμενος του Σαββίδη που τον έχει πάει στα δικαστήρια ο Σαββίδης. Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα έχει ανοίξει μια βεντέτα εκεί προφανώς. Δεν τον έχουν φάει, στο πω, ναι. Πέρσι στο μπάκετ έδωσε λεφτά να πληρωθούν, επέκτησε τα λεφτά, τα ψάχνει ακόμα. Δεν μιλάει. Πήγε στην μπουτίκ, μείωνε η μπουτίκ, το λογιστήριο άνω κάτω, δεν μιλάει. Στο Δόνι δηλαδή. Τι έγινε, και τι του κάνει ο Δόνις. Σιγά την ομάδα που είχε, με τον Καρσία στα κάτω να περπατάει. Τα βάλε με τον Καρσία, παοξίδες απέναντι στον Καρσία, βγήκε εγώ απέναντι στον Καρσία, έγινε. Της Πόπης, ορίστε, τι έγινε. Καλύτερος προπονητής φέτος ο Δόνης. Με τη ΣΑΕΚ μαζί οι δύο αυτοί. Το λοιπόν, Ολυμπιακού καλά. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και την ΑΕΚ. Κέρδισε τον Ατρόμητο. Ναι, μην ξεχάσω να δούμε και τη φωτογραφία με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος είναι γνωστός φίλος του Παναθηναϊκού. Συχνά πυκνά δίνει το παρόν στα επίσημα του Ολυμπιακού Σταδίου και πήγε χθες. Κοιτάει πολύ ο Νίκος καλά. Γιάννη, αυτός ο Παναθηναϊκός, ναι. Πολύ νεοπλουτήλα, ρε, πολύ βόρειο προάστιο μυρίζει, ρε. Πολύ τζίπι, πολύ κουλτούρα, ρε φίλε. Τι καρβέλα τώρα. Παναθηναϊκός είναι τώρα, αστική ομάδα. Μπράβο. Πολύ γραβάτα, ρε φίλε. Πολύ, πήγα σε κάνα δύο-τρία μάτς, γνώρισα κάτι κυρίες εκεί, μου λέει μία, είμαι λέει καλλιτέχνης. Είμαι ζωγράφος. Εσείς λέω κυρία, εγώ λέει τους πίνα και στο Τάκη Κονομόπουλου του ζωγραφείτε τους πουλά. Ναι. Πού ήρθα εγώ. Ζηλεύει το μαλλί του Καρβέλα, γι' αυτό τα λες αυτά. Μπορεί. Λοιπόν, έγινε. Πάμε τώρα. Ατρόμητος ΑΕΚ 0-1. Την έκανε την νίκη ο Καρέρα. Έβαλε τον Αραούχο βασικό με μία προπόνηση. Ποιος? Ο Καρέρα έβαλε τον Αραούχο βασικό με μία προπόνηση. Τον έβγαλε στο 50 κάτι. Έτσι. Δεν υπήρχε στο γήπεδο ο Αραούχο. Ναι. Έλα, μωρ, παίχτες είναι αυτοί τώρα.
Θα παίξει μπάλα τώρα Αραούχο. Όχι λες. Γι' αυτό τον διώξε. Ναι. Ποιος Αραούχο μου. Πώς είστε, είναι αυτό. Πάμε να δούμε την δεκάδα. Γελά ο κόσμος τώρα. Πάμε να δούμε την δεκάδα της ΑΕΚ με το 5-3-2. Οικονόμου, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας. Μπακάκης από τη μία, Λόπες από την άλλη. Ο Σιμάνσκι, ο Σιμόες, ο Κρίσισιτς, η Τριάδα. Και ο Λιβάγια με τον Αραούχο μπροστά. Ήταν εκτός ο Μάνταλος. Νομίζω λόγω τιμωρίας. Ένα ενδιαφέρον είχε, Νίκο, για μένα να δω το 5-3-2 με τρία κεντρικά χαφ, δηλαδή χωρίς να υπάρχει δεκάρι μέσα. 5-3-2 με, δηλαδή, αυτούς τους παίκτες που κατεβαίνεις, εντάξει, είναι σωστό. Τρία χαφ, δύο κυνηγοί, αλλά κυνηγοί δεν τραβάνε. Λιβάγια Αραούχο. Τον Αράγκο τον ακούμπησε την μπάλα δύο φορές. Δηλαδή, μιλάμε για δραματική κατάσταση και μετά. Εδώ είναι και η αριθμή του, συγγνώμη, Νικό. Χρόνο συμμετοχής 53 λεπτά. Μία προσπάθεια στην εστία. Προσπάθειες που αποκρίθηκαν μία. Πετυχημένες πάσες. Να σου πω, Λίγκρι, μου έχεις βάλει κάρτα με πετυχημένες πάσες του Αραούχο για να μουσυχείς τον Αλέφαντο. Δηλαδή, συγγνώμη, πετυχημένες πάσες, πέντε πάσες. Είναι ο Αραούχο, παίζει στην ΑΕΚ, παίρνει τόσα λεφτά. Δεν θα κάνει σε 53 λεπτά πέντε πάσες πετυχημένες. Το σημάδι, πώς θα είναι, το σημάδι. Ρε φίλε, τι πετυχημένες πάσες, δηλαδή να βρεις το συμπέκ, να μην βρεις αντίπαλο. Δηλαδή, όταν κάνει πέντε πάσες επιτυχημένες, μετά κάνει πέντε πάσες αποτυχημένες, αλλά μηδέν αποτέλεσμα. Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια. Φάουλ που έκανε δύο, φάουλ που κέρδισε δύο. Συνολικές επαφές, δηλαδή ήρθε σε 53 λεπτά με την μπάλα σε επαφή 24 φορές. Ωραία. Α, αυτό. Σύντημα αν ήρθε τρεις φορές σε επαφή. Μια γίνα και 24 φορές, αλλά δεν μίληξε. Τι είπες, Κωστά? Κι ο άλλος 24 φορές έκανε ραντεβού με μια γκόμενα, αλλά δεν μίληξε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Παίχτες οι οποίοι περάσαν από εδώ ναι. και δεν αφήσαν όνομα ναι. να ξανάρχονται πίσω. Και έρχονται δηλαδή να τελειώσει την καριέρα και τα λοιπά. Δεν αφήσαν όνομα. Ναι. Να φέρεις παιχταρά που έφερε να έχει αφήσει ένα όνομα. Έφερε και το Χασάν ο Ολυμπιακός. Ποιο Χασάν, τι Χασάν, λαμό. Ναι. Γενικά ναι. ο Μάρτης είπε θέλω το Χασάν, εντάξει. Ναι. Και αυτός δούμε. Πέρασε. Αλλά ο Χασάν ναι. δεν είναι σαν για αυτούς τους κυνηγούς. Τι είναι, καλύτερος. Από αυτούς. Γκολ, έλα μου. Από αυτούς τους κυνηγούς. Ναι. Καλύτερο είναι ο Χασάν τον Αραούχο. Ο Χασάν τον Αραούχο καλύτερο δηλαδή. Ο Αραούχο δεν πάει πόσο στη Αραούχο, ρε Γιάννη. Εντάξει, να το καταλάβω, Νίκο. Βέβαια, τι να καταλάβει. Ο Αραούχο. Φέρει τον Αραούχο εδώ. Άμα ήταν, θα πεζέξω. Έξω. Λασπάλμα έμεινε εκεί. Λασπάλμα. Δεν πάρει το χάρτη Λασπάλμα. Τρία εκατομμύρια. Λασπάλμα είναι ο Δόξα Δράμα και ο Εργοτέλη Ελλάδο. Που είναι στη Γάμα Εθνική και πού είναι, στη Βίτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Να δούμε τι έχουμε. Δεκάδα Ατρόμητο, να δούμε να δικήσουμε τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, center back Βαλούτες, συνεχίζει το έργο και παίζει με δύο. Κυβρακίδης Κατράνης, ακραία back, Γούτας, Στρούγκης, Μέγερη κάτω δοκάρια, Χαρίσης, Μπουσούλαζιτς, Αντρούτσος, Ενσικολού, Νταβιώτης και Γιακουμάκης. Έχουνε κάνει Ατρόμητος, πρόσεξε, το αδάσου, άστι έτσι όπως είναι. Αγγελόπουλος, Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, ναι. είναι μία τριάδα ναι. τιμίων και ηθικών ανθρώπων, φοβεροί, που έχουν χτίσει έναν δυνατό Ατρόμητο ναι. επί μία πενταετία. Να τερματίζει τέταρτος, πέμπτος, παντού. Ανεβαίνει φουλάρι. Από εκεί και πέρα είναι και ο κάθε προπονητής, του δίνουν παίχτες, ας πούμε, καλούς, να λειτουργήσει, καθώς πρέπει, ας πούμε, κτλ. Ο Παντελίδης είτε παίξει με τον Εργοτέλη, είτε παίξει με την Μπαρτζελόνα ή Ρεάλ Μαντρίτη στο Περιστέρι έξω, θα παίξει έτσι. Αυτός είναι. 4-2-3-1. Ideas. Ναι. Αυτή η ομάδα είναι σιδερένια. Τρως γκολ. Παίξει την ΑΕΚ και έτσι θα είσαι. Παίξει ένα 5-3-2, άρθεις ένα 1-0-0. Δεν φας το γκολ. Δεν παίζει ο Παντελίδης τέτοια. Ο Παντελίδης θέλει να κάνει το μοντέρνο. Λοιπόν, οπότε είναι επικίνδυνος κάθε Κυριακή με όποια ομάδα που θα παίξει. Πρέπει να κάνει δύο γκολ ναι. για να μπορεί
και να είναι πιο μέτρια η Άννη και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα προλάβει την έκτη θέση. Μπράβο. Έχει τέσσερις αγωνιστικές, αλλά έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα ο Τρόμητος. Το κοιτάγαμε κάτω νωρίτερα. Έχει Ολυμπιακό, έχει Άρη. Έμπλεξε. Και δεν κρατάει αποτελέσματα εκεί που πρέπει. Δηλαδή τον βλέπεις, ειδονίζεται και ευχαριστιέται να παίζει με τη Ρεάλ Μαντρίτης. Με όλους αυτούς θα έρθουν μέσα να παίξουν, Μπενζεμά και ιστορίες, να παίζει 4-3-3. Oh. Δεν παίζεται. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνει αυτός, θα φάει το κεφάλι. Έκανε και μεταγραφή, έφερε ένα χιλιανό ο Ατρόμητος, νομίζω, χθες. Αυτό το κακό έχει, διότι, λοιπόν, και ο, ναι, ο Σπανός Αγγελόπουλος, Σπύρος αυτοί, έχουν μια τριάδα, έχουν κάνει μεγάλα δραγαθήματα σε αυτόν τον Ατρόμητο. Τον πήραν τον έκανε ομάδα, τέταρτη θέση, γήπεδα, εστιατόρια και τι δεν έχουν. Βοηθητικά πράγματα, πληρωμές, είναι τρομεροί άνθρωποι στην ώρα τους. Σπανός Αγγελόπουλος, Σπύρος, τίμη, ηθική. Δεν πουλάνε δηλαδή με τύπο μόνο το χρυσάφι του κόσμου. Δεν έχουν ταλαιπωρούνται ανάγκη, στο θέμα του προπονητή. Και το Σπανό, τους ήξερα από τη μάνα του πατέρα, στον Ιωνικό, τρομεροί άνθρωποι, ναι, και αυτοί όλοι. Και κάνουν καλά στην κοινωνία. Αυτό δεν κουβεντιάζεται, μιλάμε ποδοσφαιρικά τώρα. Ποδοσφαιρικά τον έχει κανένα άνθρωπο, τον ένα τεταρτής. Ναι. Του λέει του προπονητή, προχώρα. Αλλά ο προπονητής θέλει να παίξει με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με οποιοδήποτε καλή έπρεπε ομάδα, να έχει φέρει, έπρεπε να έχει φέρει τον Κάναντι πίσω ή και πάλι δεν θα... Δεν έρχεται ο Κάναντι, άμα ερχόταν, θα ερχόταν, να τον έπαιρνε. Ο Κάναντι προσπάθησε καλός να τον φέρει, ναι. Προσπάθησε, ναι. Είναι καλός ο πόντς. Λοιπόν. Αλλά ο Παντελίδης σου δίνεται μια ευκαιρία. Τι παίζεις έτσι. Δηλαδή δεν υπολογίζεις καμία ομάδα ότι μπορεί να είναι με πιο παίχτες ανώτερους από σένα. Μπορεί να σου κρατάει το 0 και να σου κάνει και ένα γκολ και να μην φάει για να σου πάρει το παιχνίδι όπως η ΑΕΛ. Μας είπες πριν ότι αν ήσουν στον ΠΑΟΚ, ναι, δεν θα έχανες από αυτό τον Παναθηναϊκό. Αν ήσουν στον Ατρόμητο, θα τα προλάβαινε στα play-off. 2 βαθμούς πίσω, 4 αγωνιστικές πριν. Πότε, τώρα. Ναι. Μα τώρα, εντάξει, τώρα δεν ξέρω άμα θα πήγαινα από... Πώς, άμα ήμουν πιο μπροστά, Στούκας. Στούκας, λοιπόν. Κάνα 2-3 χρόνια πιο πίσω. Πάμε να δούμε πώς ήρθε το διπλό για την ΑΕΚ στο Περιστέρι και επιστρέφουμε για Ολυμπιακό. Μπορώ να πούμε και μια κάτι τώρα. Ναι, 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 τώρα. Δεν μπορεί να παίζεις τώρα με αυτά τα στόπερ πίσω, ναι, με δύο και δύο μπακ. Και αυτούς που έβαλε χτες και όταν είναι ο Ρεσβάνης. Ο Ρεσβάνης και άλλοι. Δεν μπορεί να παίζει. Δεν έχουν μεγάλη ταχύτητα, δεν έχουν... Είναι ευάλωτα, θα μπουν μέσα. Γρήγοροι κυνηγοί θα σου μπουν. Άρα πρέπει να παίζει με τρεις. Ναι. Πόσο μάλιστα χτες. Στρούγκες, ναι, Γούτας. Τι είναι αυτοί. Πρώτη φορά τους βλέπω εγώ στον Ατρόμητο αυτούς. Λοιπόν, πού πάει. Πρόβλημα. Πού πάει πρόβλημα εκεί. Πρόβλημα εκεί. Πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 22η αγωνιστική στην επανεμφάνιση του Αραούχο για τρίτη φορά με τα κιτρινόμαυρα. Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από νωρίς έψαξε τον γκολ. Στο 6 ο Λόπες εκτέλεσε φάουλ, η κεφαλιά του Αραούχο πέρασε out. Στο 20 οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν και πάλι τον γκολ. Η κεφαλιά του Σιμάνσκι, αφού βρήκε στο Στρουγκί, πέρασε στο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ. Η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος και απέφερε τον γκολ σκόρερ ο Κρίστισιτς το 64. Ενώ στο 78, μετά από μονομαχία με τον Οικονόμου, ο Γιακουμάκης έπεσε ανέστητο στον αγωνιστικό χώρο. Ο παίχτης έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Επανήλθε. Ο Ατρόμητος όμως τελείωσε τον αγώνα με 10. Με 10 τελείωσε και η ΑΕΚ, λόγω της δεύτερης κίτρινης κάρτας που δέχτηκε ο Κρίσιτς στις καθυστερήσεις. Συνολικά, ο Τάσος Σιδηρόπουλος έδειξε 12 κίτρινες κάρτες. Από αυτές, οι δύο είχαν αποδέχτη τον Κρίσιτς. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ εξέφρασαν έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του, αφού από αυτές 9 ποδοσφαιριστές του Μάσιμο Καρέρα αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα. Ο Σέρχιο Αραούχο επέστρεψε στην ΑΕΚ και έκανε το τρίτο του ντεμπούντο. Με τα κιτρινομαύρα αγωνιζόμενος στη βασική κιόλας ενδεκάδα στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο Αργεντίνος επιθετικός, παρά το γεγονός ότι είχε μόλις μία προπόνηση με τη νέα του ομάδα, όχι μόνο βρέθηκε στην αποστολή της Ένωσης, αλλά επιλέχθηκε και στην κορυφή της επίθεσης ΑΕΚ. Ο Μάσιμο Καρέρα οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή τόσο γιατί ο Τσίνο γνώριζε τους περισσότερους συμπαίκτες από τον οργανισμό της ΑΕΚ,
αλλά και γιατί ήθελε να εκμεταλλευτεί το πάθος και τον ενθουσιασμό του Αργεντίνου για την επιστροφή του στην ομάδα της καρδιάς του και τους πολύ καλούς δείκτες των εργομετρικών εξετάσεων. Πλέον, ύστερα από τη συγκεκριμένη σημαντική νίκη, οι κυτρινομαύροι κάνουν αποφασιστικό βήμα για να κλειδώσουν την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, έχοντας μάλιστα τον βασικό διώκτη, τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας την επόμενη εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος πραγματοποίησε μια μέτρια εμφάνιση και βλέπει τις ελπίδες για εξάδα να μειώνονται αισθητά. Ο Ατρόμητος στην προσπάθεια να ενισχυθεί θέλει τον Μπρίαν Ραμπέγιο, τον χιλιανό 25χρονο επιθετικό, ο οποίος αγωνιζόταν στην Universidad de Concepción, αλλά έχει φορέσει και τη φανέλα της Σεβίλης. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Κολοκόλο. Το 2012 πήγε στη Σεβίλη, αγωνίστηκε και στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα. Ακολούθησαν μια σειρά από ομάδες που πήγε ως δανεικός για να φτάσει στο Μεξικό, στη Σάντος Λαγκούνα, στην Πούμας και τώρα στην Universidad de Concepción. Λοιπόν, επιστρέψαμε, Νικό. Πάμε κολαγόνο. Body Relief. Ωραία κρέμα για όλο το σώμα. Φανταστικά. Κάνουν φοβερό καλό στον οργανισμό και η Body Relief είναι φοβερή για το δέρμα. Απίθανη. Πάμε μετά τους γιατρούς. Σας λέω. Check-up. Χλωροκώστας, φοβερός καρδιολόγος, τον Νίμιτς. Στους τρεις καλύτερους στην Ευρώπη. Εγώ τι σας λέω. Αυτό θα ακούτε. Είναι φοβερός, όσοι έχουν πάει είναι ασύλληπτος. Ουρολόγος, Σπύρος Μαρτίνης, Ιασό Τζένεραλ, καταπληκτικός. Σιούνας, Παναγιώτης, ορθοπαιδικός, τρομερός. Για τη Μέση, Λιαρόπουλο, ρε. Ξέρεις τι είναι η Μέση, ρε. Κουφιαλιό να μένει ανάπηρος όλους. Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος, ασύλληπτος. Πλατεία Μαβίλη απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι η ταμπέλα του. Κατεβαίνει ένας δρόμος από το γήπεδο του Παναϊκού μέχρι τη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Εκεί, στην πολυκατοικία, Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος. Τα σώνονται άνθρωποι. Όσοι πήγανε, έλα να σου φιλήσουν με τα κέρδια μου, λένε. Απίθανοι. Και πάμε μετά. Έχουμε... Λάμπρου. Λάμπρου, φοβερή, δεν πονάς καθόλου, σου παίρνει το αίμα και σου κάνει τις καλύτερες εξετάσεις, αίμα, ούρα, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Και... Κοτρότσος. Έχουμε Γιάννη Κοτρότσο, όπο, αμερικάνικη εταιρεία, επικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες, ζώνες θερμενόμενες, όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, έχει φτάσει τα πάντα. Χρυσός άνθρωπος, τρομερός. Και μην ξεχάσουμε... Τους πάμε όλους. Τα έχουμε πει όλους. Όλα, όλα, όλα. Τα πάντα όλα είπαμε. Ναι, λέω, μην ξεχάσουμε το Λιαρόπουλο που είναι για τη Μέση. Τον είναι φοβερό. Ναι, τον είπα. Ναι, το είπαμε. Mm. Και από την άλλη πλευρά, τα έχουμε πει αυτά όλα. Κύριε Αντώνη, ξέχασες. Ναι, μπράβο. Πάμε στα αυτοκίνητα. Δεν πρέπει να ξεχνιέται με τίποτε. Θα πας κταίο κόμβος στον κύριε Αντώνη, στο Μαρούσι, ανεβαίνοντας στο δαχτυλίδι. Μόλις στρίβεις στο δεξί σου μέρος. Ταχεία εξυπηρέτηση, κόμβος, εξαιρετικός άνθρωπος ο κύριος Αντώνης. Περνάς τρομερή, από τα καλύτερα μηχανήματα, γρήγορα και φεύγεις όμορφα και ωραία με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και ωραία. Από την άλλη πλευρά έχουμε τίποτα άλλο. Σέρβις, τα πες όλα. Το έχουμε τελειώσει. Ωραία, τελειώσαμε. Λοιπόν, όλα. Πάμε τώρα να δούμε τον Ολυμπιακό. 3-1 την Ξάνθη. Είχαμε και ανακοίνωση από την Ξάνθη, είχαμε και το πικάρισμα με τον οπαδό που φορούσε την μάσκα του Ιβάν Σαββίδη και πέταγε τα ρούβλια με το ψεύτικο πιστόλι. Εντάξει, σε αυτό το μέχρι εκεί είναι ωραία αυτή η πλακίτσα. Δεν ξέρω, Κώστα, αν συμφωνείς. Εγώ ψοφάλια τέτοια. Ναι, έτσι, ωραία. Αρκεί να μην έχει επεισόδια. Όχι, δεν έχει επεισόδια. Όχι. Ενάντια των παιχτών. Στην κερκίδα ας πλακωθεί, δεν με ενδιαφέρει. Πες ότι πήγε το τριώδιο είναι... λίγο νωρίτερα, δεν έχει να κάνει. Και Ξάνθη την είδα πάλι ανοιχτή πίσω, έπαιζε με ένα χαφ 17 χρονών αμυντικό χαφ, ο καλύτερος της οφόρ κάθεται στον πάγκο. Μια τραγωδία είναι η Ξάνθη, δηλαδή άμα ξεκινούσε τώρα το πρωτάθλημα, η Ξάνθη θα κινδύνευε. Πάντως, πολύ πεσμένη. Πάντως να πούμε ότι ο Φλεβάρης είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Γιατί το 1981
στις 8 Φεβρουαρίου είχαμε τα θύματα στην θύρα 7, 21 ψυχές, εκείνο το Ολυμπιακό ΣΕΓΑ 6-0. Και εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με συγγενείς των θυμάτων από την τραγωδία του 1981. Και σε κάθε εντός έδρας μάτς του Ολυμπιακού μήνα Φλεβάρι, νομίζω ότι κορυφώνονται έτσι αυτές οι εκδηλώσεις μνήμης που συμβαίνουν για να θυμόμαστε όλοι αυτές τις ψυχές, έτσι, Νίκο. Λοιπόν, τώρα... Φοβερός. Ο Αγγέλης ο Μαρινάκης, φοβερός. Έχει κάνει τόσα καλά στην ανθρωπότητα που θα πάει 105 ετών και βλέπω να πάρει άλλα 8 πρωταθλήματα, 10. Για να ξεκινήσουμε. Και ένα που πρώτο. Θέλω να πω, να ξεχάσαμε έναν συνεργείο, Καριώτης, Κωνσταντίνος, Λάμπρου Κατσόνη, είναι φοβερός, συνεργείο να σου φτιάξει τα αμάξια κτλ. Εκπληκτικός. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε και την λίστα, γιατί σήμερα ανακοίνωσε ο Πέντρο Μαρτίνς την λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα μάτς με την Arsenal και αν προκριθεί και περαιτέρω. Είναι μέσα ο Φορτούνης, είναι μέσα ο Μπα, κάτι που σημαίνει πως είναι εκτός ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και ο Μόρ με τον Καφού, οι δύο νεοφερμένοι. Σα Άλεν, Καραργύρης είναι ο τρίτος θερματοφύλακας, ο Μάρτσι Μίκας, το Ρωσίδης, Γκασπάρ, Σεμέδο Σισε, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Γκυγέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά, Λοβέρα, Ελαραμπή, Σουντανή. Είχε δηλώσει ο Μαρτίνς ότι ο Σουντανή είναι σίγουρα ένας. Ρατζέλοβιτς, Μασούρας, Φορτούνης και Μπα, λοιπόν, είναι ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα πρώτα μάτς με την Arsenal 20 και 27 του Φλεβάρη. Πάμε και στα διεθνή σιγά-σιγά. Να πούμε ότι έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Σεμπαστιάν Βασιλιάδης, ο οποίος τον είδαμε στις τελευταίες κλήσεις του Φαντσίπ με την εθνική ομάδα. Σκόραρε στο μάτς της Πάντεμπορν με την Βόλσμπουργκ 2-4 και με τον Χατζηδιάκο να είναι και αυτό στα πιτς. Εικάζεται πως μπορεί να τον ξαναδούμε στις κλήσεις. Τώρα με τη μετανάστευση, Γιάννη, με τη μετανάστευση των Ελλήνων φεύγουν εκατομμύρια. Θα δημιουργηθεί η εθνική ομάδα που το 80% θα παίζουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει δηλαδή... Αυτό νομίζω συμβαίνει εδώ και καιρό. Γιατί εκεί θα πάει η δουλειά. Συμβαίνει εδώ και καιρό. Πάμε τώρα λίγο... Εδώ ήδη και στους προπονητές, σιγά σιγά, βλέπεις τα Γιάννενα, που είναι πρώτα στη βαθμολογία, προπονητής από μετανάστες γονείς, Γερμανία. Ούτε το ξέραμε, καλώς φαίνεται, τον δείχνω από τα Γιάννενα, τραβάνε μπροστά. Και έτσι φαίνεται θα λειτουργήσει η κατάσταση από εδώ και πέρα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και τα παιχνίδια που είχαμε το Σαββατοκύριακο, τα σημαντικότερα μάτς από τα πιο έτσι... σπουδαία πρωταθλήματα. Ανέφερε ο Νίκος νωρίτερα τον ντεμπούτο του Ποντένσε, μπήκε ως αλλαγή του τραυματία Τραωρέ στο τελευταίο τέταρτο. Εδώ είναι το σημείο του. Ναι, μα αυτό παίζει ουσιαστικά. Παίζει το 5-3-2. Λες να αρχίσεις να βάζει γκολ εκεί. Θα πέσουμε ξερί. Δύσκολο. Δύσκολο. 0-0 Manchester United Wolves. Να δούμε και τις εντεκάδες. Γιατί είπαμε ότι ο Σάντο το 5-3-2 το έπεσε από την εποχή που ο Wolves ήταν στη Championship. Εδώ βλέπουμε με Τραωρέ, Νέτο και Χιμένες. Ουσιαστικά είναι ένα 5-2, πώς το λένε αυτό, 4-1, 5-4-1. 3-4-3. 5-4-1, γιατί εντάξει, βοηθάει ο Τραωρέ ή ο Νέτο από τα πλάγια των Χιμένες. Να δούμε και το United, μία έτσι, μία αλλιώς, το ψάχνει. Με Λίντελοφ, Μαγκουάιρ, Μπιζάκα, Σο, Φρεντ Περέιρα, τον Μπρούνο Φερνάντες που έκανε και αυτός ντεμπούτο, βασικός μάλιστα του Σπόρτινγκ Λισαβόνας
η μεταγραφή. Ο James είναι δεξιά, ο Μάτι είναι αριστερά, αλλά μικρό το κακό. Και ο Μαρσιάλ σε θέση 4, αφού ο Ράσφορντ είναι τραυματίας. Ο Ράσφορντ είναι απώλεια. Είναι μεγάλη απώλεια. Μεγάλη. Ό,τι γκολ κάνει, μπράβο, το κάνει αυτό. Κυνηγάρα, αυτός είναι. Οι άλλοι το κάνει λίγα πράγματα. Το κάνει αυτός. Και επειδή είσαι Μάντσεστερ, από ό,τι ξέρω, στην Αγγλία, λόγω Φέργιουσον κλπ. Όλοι. Επίσης θα βλέπεις αυτή τη Μάντσεστερ και θα μελαγχολείς τώρα φέτος. Πολύ χάλια. Μπράβο, Γιάννη. Εδώ είναι ο Ποντένς. Εντάξει, όλοι χαρήκαμε το ντεμπούτο του. Μακάρι το παιδί. Πήγε με θράσος. Ναι. Με κάτι μπασιματάκια, ωραίο, εντάξει. Λοιπόν. Θα λίγο να σκοράρει κιόλα. Στο φινάλε, ναι, που πήγε να γυρίσει. Αλλά εκεί είναι και η ταχύτητα και δεν που πέφτουν και αμυντικοί πάνω. Που... δεν έχει υπόλοιπα να σκεφτεί. Σε διπλώνουν, μπράβο Γιάννη. Μας το έλεγε ο Στέλης ο Γιαννακόπουλος αυτό που έχει παίξει εκεί. Ναι. Στα 4 δευτερόλεπτα μετρημένα, αν κρατήσει την μπάλα τέρμα, και δεν κάνει τρίπλα, έχει φύγει. Τέρμα. Λοιπόν, τότε να μσίτει ο Μουρίνιο 2-0 τον Γκουαρδιόλα. Κέρδισε. Και αν θα δούμε και μια φωτογραφία που δικαιώνει τον Αλέφαντο. Είναι ότι η Τότεναμ έκανε 3 σουτ στην εστία, έβαλε 2 γκολ και κοιτάξτε, με 31% κατοχή η Τότεναμ, με 69% η Manchester City, 2-0 η Τότεναμ. Γι' αυτό που λένε ότι κυριαρχεί πάντα η ομάδα που κρατάει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Εγώ, Γιάννη, και στις άλλες κατηγορίες που παρακολουθώ, είδα ντέρμπι. Καβάλα Τρίκαλα. Ρε φίλε τώρα, τότε να μσίτη μιλάμε και μιλούσε για Καβάλα Τρίκαλα. Μόνο το συμπάθειο τώρα δηλαδή. Αλλά... 70% κατοχή, ναι. Ο άλλος έκανε ευκαιρίες. Δηλαδή η κατοχή με κουράζει και εμένα. Παντού, ναι. Ό,τι από Γάμα Εθνική μέχρι Champions League. Να δούμε. Η Manchester City, ναι. Πρόσεξε να δεις, ας πω. Κέρδαγε η Tottenham 2-0, ναι. Και η Manchester City τα έχει διαλύσει αυτός ο Γουαρδιόλο. Στο μισό γήπεδο, η Manchester City, ο σέντερ μπακ στον άλλον, πάσα, στον δικό της. Πάλι. Ναι, στο μπακ αριστερό. Ο μπακ αριστερό στο χαφ. Πίσω, στον άλλο χαφ, ναι. Στο μπακ δεξί. Η Τότεναμ 2-0 κερδάγε, ναι. Τους περίμενε και ήθελε 10 λεπτά να τελειώσει. Ναι. Λέω εδώ, κοίτα, τι μπάλα, τι... Να κατέβεις κάτω τώρα. Είναι κουρδισμένοι. Χάνεις 2-0. Τι κάνεις. Και κάνεις κατοχή μπάλα μόνη σας. Σας κοιτάει στο μισό γήπεδο προς την άμυνα η Tottenham, η οποία κερδάει 2-0. Και 2-0. Και σου λέει ελάτε. Και κάνεις κατοχή, περνάνε 15 πάσες μόνοι τους, ναι. Για να μπουν. Αυτά έβλεπε ο Μουρίνιο και γελάγε. Μπράβο. Μπράβο, Γιάννη μου! Καλά λες το γίγαντα. Λέει... Γι' αυτό γέλαγε. Σπίρε καμπάρ. Μπράβο, ρε Γιάννη. Λοιπόν... Μπράβο, ρε Μουρίνιο, έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είδαμε τον παλιό καλό με Μουρίνιο. Τον Γουαρδιόλο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θέλει 600 πάσες να πάει για γκολ. Πάμε να δούμε και τις εντεκάδες. Για να θυμίσω ότι τότε να παίζει και θα παίζει μέχρι το τέλος της σεζόν χωρίς το Χάρι Κέιν. Που είναι και ο. Μεγάλη δουλειά. Την τότε να μπει, σε παρακαλώ πρώτα. Που είναι και ο center forward της, με βέβαια, τον Μόουρα μπροστά αναγκαστικά. Πήρε παιδιά αυτόν τον Μπεργκβάιν να τον ξαναδούμε. Είναι 22 χρονών από την Αϊτχόβεν Ολλανδός. Έκανε και τον goal στο ξεκίνημα. Είναι εξτρεμάκι καλό. Ο Σον από την άλλη. Wings, Λοσέλσο, ο Ντέλε Άλλη στα half. Και οι υπόλοιποι πίσω. Γρήγοροι φεύγουν, είναι γρήγοροι. Ναι. Ο Μίνα τον κάναμε μεταγραφή στην Τότενα. Είναι στην Everton ο μήνα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά. Πάμε να δούμε την εντεκάδα της City. Κλασικά, ο Ζιτσένκο, ο Ουκρανός, αποβλήθηκε στο 60. Με Walker, Οταμέντι, Ρώσα, Γκιντογκάν, Ρόντρι, De Bruyne, Μαχρές, Στέρλινγκ και Αγκουέρο μπροστά αυτό το 4-3-3. Από τον Γκουαρδιόλα και την κατοχή την οποία την είδαμε στην κάρτα και μας την παρατήρησε και ο Νίκος ακόμα και όταν ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 και ήθελε 10 λεπτά για να τελειώσει η αναμέτρηση. Θα δούμε, θα σχολιάσουμε εδώ τα σημειότυπα ή θα πάμε... Ωραία. Πάμε να δούμε τι άλλο. Έχουμε την Μπαρτσελώνα με τη Λεβάντε 2-1.
με τον Φατί, τον Πιτσιρικά, να βάζει δύο γκολ. Ο Μέση είχε τις δύο ασίς. Σας την έχω πει την ιστορία για αυτούς. Ο μπαμπάς του Μέση είναι μάνατζερ του Φατί. Οπότε όποτε μπαίνει ο Φατί μέσα, ο Μέση του λέει πάρε βάλε, πάρε βάλε. Και έκανε, μη γελάς, και έκανε και ρεκόρ ο Πιτσιρικάς, γιατί είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής σε ηλικία 17 ετών και 94 ημερών που σκόραρε δύο γκολ στο ίδιο μάτς στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. 102 δευτερόλεπτα μπήκαν τα δύο γκολ εκεί. Στον Μπενζεμά η Ρεάλ θα κάνει ένα εικόνισμα, νομίζω, γιατί μετά την πώληση του Ρονάλντο στην Γιουβέντους, είναι ο μοναδικός που τραβάει για την ομάδα του Ζιντάν. 1-0 την Ατλέτικο και μας το έχει παρατηρήσει και ο Νίκος αυτό, ότι είναι πολύ πεσμένη η Ατλέτικο. Πολύ, πολύ πεσμένη. Την είχαμε παίξει τη Ρεάλ Άσο, έτσι. Ε? Την είχαμε παίξει Άσο τη Ρεάλ στο στοίχημα. Την είχαμε παίξει. Και ένα χάφο, Γιάννη. Ποιος? Ο Ζιντάν με 4 χαφ. Ναι, βάλε και το Βαλβέρδε εκεί. Πήγε να πάει, γι' αυτό βγήκε και ένα 0. Σου λέει χαφ, εσύ θα σε πετάξω εγώ και εγώ τους χαφ. Θα γίνει μάχη εκεί πέρα να υπερισχύσω, γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Δεν ξέρω. Πέντε χαφ ουσιαστικά, γιατί και ο Μόντριτς χαφ είναι. Του βάλε παραπάνω, τον δύσκολο, που σήμερα δεκάρι, δεν είναι εξτρέμ. Και έγινε εκεί μονομασία μεγάλη στο χώρο του κέντρου. Μα όσες φορές έχει βάλει τα βραζιλιανάκια που είχε αγοράσει εκεί τον Ροντρίγκο και τον Βινίσιους, δεν έχουμε δει και τίποτα, οπότε... Λοιπόν, καλή ομάδα η Ρεάλ. Πιο σφιχτή, ε. Δυνατή, πολύ. Εγώ δεν πάω να καταλάβω Μπέιλ γιατί δεν φεύγει η Αγγλία. Γιατί δεν φεύγει ο Μπέιλ. Να πάει η Αγγλία, αφού δεν φύγει. Μάλλον το καλοκαίρι, έτσι είπαν. Για δρόμο είναι. Το κλασικό της Ατλέτικο. Χωρίς εξτρέμ. Με 4-8 στο κέντρο. Ναι. Κούρασε. Ήταν το Μόντριτς. Πόσο ψηλά τον έβγαλε. Τον. Το Μόντριτς τον έβγαλε πολύ ψηλά. Ναι. Πήρε ρίσκο εκεί, πολύ. Εντάξει, είχε πολλά χαφ πίσω όμως. Είχε πολλά χαφ στην πλάτη. Πάμε Ιταλία, εκεί όπου ο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει. Δύο πέναλτι, δύο γκολ. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία υπάρχει ποδοσφαιριστής που σκοράρει για 9 συνεχόμενα παιχνίδια. Ποιος? Ο Ρονάλντο. Στα 34. Μεγάλη δουλειά. Και δεν παίζει φορ. Και είναι υπεραθλητής. Ναι. Και είναι υπεραθλητής, έτσι. Δηλαδή στα 34 συνεχίζει το παιδί αυτό και κάνει πράγματα και θάματα. Με Ιγκουάιν, σωστά, δεν παίζει φορ. Ντόγκλας Κώστα στο 4-3-3. Ραμπίο, Πιάνιτς, Μπεντακούρ. Κουαδάρδο, Αλεξάνδρο, Μπονούτσι και Ντελίχτ με τον Σέσνη κάτω τα δοκάρια Βέγγια Σινιώρα. Καλή τριάδα και μπροστά. Δυνατή, Ντακώστα, Γκουαίνι, Ρονάλντο, τριπλάρι ο Ντακώστα με τα αριστερά, κάνει αυτό, καλά. Αυτό, το ανάποδο πόδι. Ναι, 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 είναι καλή ομάδα. Και ο Ρονάλντο μπαίνει. Πολύ. Οπότε... Ο Γκουαίνι ταχώνει. Ναι. Με τη Φιωρεντίνα. Με τη Φιωρεντίνα 3-0. Μεγάλη Ίντερ χθες το βράδυ, Ουντινέζε Ίντερ 0-2. Ήταν τιμωρημένος ο Αργεντίνος ο Σέντερ Φορ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Μας παρουσίασε ο Κόντε τον Εσπόζητο, ένα παιδί 17 ετών, άκλειστα 18 από τις ακαδημίες. Στο τέλος έβαλε τον Αλέξη Σάντσες που λέει ότι έχει ξεκουραστεί πια και θα τον δείτε φέτος για να έχει τη διάδα με τον Λουκάκου. Λουκάκου έκανε ωραίο γκολ, έκανε και το πέναλ που κέρδισε ο Σάντσες. Αρχίζει και μοιάζει πολύ με ομάδα του Κόντε. Βέβαια. Πήρε τον Μόζες που έπαιζε, τον είχε στη Τζέλσι όλη την πλευρά. Πήρε τον Άσλεϊ Γιάνγκ, τον έβαλε αριστερά για να έχει παίκτη πάλι για όλη την πλευρά. Παίζει ωραία το 5-3-2. Τον έριξε δεκάρι. Μπράβο. Που τον πήρε από την Τότενα. Βέβαια. Και διάδα μπροστά. Και διάδα μπροστά. Είναι καλός ο πόνητης. Ναι. Και είναι στο πλην 3 από τη Γιουβέντους. Δηλαδή, για πολλά χρόνια δεν είχαμε δει, αν εξαιρέσουμε πριν λίγα την Νάπολη, μια ομάδα που να χτυπάει τη Γιουβέντους στα ίσια. Μπράβο. Τώρα, και εκεί ωραίο πρωτάθλημα, λόγω του ότι υπάρχει διάδα Γιουβέντους. Γίνεται μάχη απάνω. Ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, αυτά είναι κύριε. Κράτησα λίγο χρόνο επειδή στο τέλος για να τα δούμε όλα τα γκολ από τον διεθνή χώρο μαζεμένα. Να ανανεώσω... Και έχασε στη Dortmund τον Φορ. Τον Χαλάντ. Έβαλε δύο, ναι. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν χωράνε όλα. Δεν χωρά. Η Μπάγκερν εκεί πάτησε γκάζι όμως και τελικά πάλι θα πάλι Μπάγκερν. Μας την έκανε ο Νάγκελσμαν. Λέω, ο Νάγκελσμαν ναι. Δεν προσέχει την άμυνά του. Βέβαια, εντάξει, στην Bundesliga παίζει, κανείς δεν την προσέχει εκεί. Κανείς δεν προσέχει τίποτα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο 6.30 με το Sports Score Record. Παρασκευή και πάλι εδώ, δοκάρι και μέσα την ίδια ώρα. Να είστε καλά. We'll be right back.